Καταρχήν αυτό το θέμα το έχουμε αναδείξει με αφορμή την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕ και το είχαμε αναδείξει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο πέρα από τους άλλους φορείς και αρχές της πόλης, γιατί ήταν σε συνέχεια άλλων αποχωρήσεων περιφερειακών διευθύνσεων άλλων υπηρεσιών. Και είχαμε πει τότε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι σιγά σιγά οι περιφερειακοί μου σύμβουλοι θα πηγαίνουν να συνεδριάζουν στη Λάρισα, γιατί έχουμε γίνει σχεδόν επαρχία της Λάρισας εδώ. Τώρα φεύγουν σωριδών οι επιχειρήσεις και επιχειρείται να απαξιωθούν και να αποδομηθούν και βασικές υποδομές που έχουν να κάνουν και με την υγεία και με την ασφάλεια των πολιτών, όπως το νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα θέμα επίσης που αναδείξαμε, γιατί προσπαθούν σιγά σιγά και αυτό να το υποβαθμίσουν και να το υποβιβάσουν, έτσι ώστε οι πολίτες για σοβαρά ζητήματα να απευθύνονται επίσης στη Λάρισα, στην Αθήνα ή αλλού. Αυτό το σχέδιο όλο εντάσσεται στην πλήρη αποδόμηση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σιγά σιγά και στην απαξίωση συνολικά της χώρας. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι σιγά σιγά η χώρα μας γίνεται επαρχία του Βερολίνου. Γινόμαστε η Φθιώτιδα ή η Στερεά Ελλάδα επαρχία άλλων περιφερειών και η χώρα γίνεται επαρχία άλλων χωρών. Αυτό έχω να πω και ας το σκεφτούν αυτό και οι πολιτικοί που ασχολούνται εδώ στο νομό μας και στην περιφέρεια τι συμβαίνει και τι λόγο θα δώσουν στους πολίτες, γιατί το να μην αναλαμβάνουμε σήμερα την ευθύνη για αυτό που συμβαίνει δεν σημαίνει ότι δεν θα αναλάβουμε και τις συνέπειες των ευθυνών που δεν αναλάβαμε στο μέλλον. Έρχονται εκλογές και τοπικές και στην αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας το σκεφτούν όλο αυτό όσοι μέχρι τώρα δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε να πράξουν ή άφηναν να γίνονται εγκλήματα σε βάρος περιφέρειας. Δεν πρέπει κανείς να βρίσκει ως άλοθη το ότι υπάρχει γενικά μια κρίση στη χώρα, άρα οι συνέπειες είναι λογικές, γιατί μπορεί να υπάρχουν συνέπειες, αλλά αυτές οι συνέπειες που υπάρχουν στο νομό Φθιώτιδας και στην περιφέρεια Στερεάς δεν υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή εδώ αποδομείται το σύνολο της περιφέρειας και του νομού και δεν μιλάει κανείς. Έχουν διασωθεί πράγματα σε άλλες περιφέρειες, στη Θεσσαλία και αλλού και σε άλλους νομούς. Και όπως πολύ σωστά λέτε, βρισκόμασταν πολλά βήματα μπροστά από άλλες περιοχές, από άλλους νομούς και από άλλες πόλεις και τώρα βρισκόμαστε χιλιόμετρα πίσω από αυτές. Γιατί εκεί υπάρχουν τοπικοί παράγοντες οι οποίοι νοιάζονται για τον τόπο τους και προσπαθούν να οχυρωθούν μέσα σε αυτή τη λέλαπα της κρίσης και να σώσουν ό,τι σώζεται. Εμείς τα αφήνουμε όλα και όταν κανείς επιχειρεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της περιοχής, τον χλεβάζουμε, τον λέμε λαϊκιστή, τον καταγγέλουμε, τον δείχνουμε με το δάχτυλο και παράδειγμα θα σας πω, όταν πήγαμε στην διοικήτρια του ΟΑΕ στην Αθήνα και επιχειρηματολογούσαμε ότι αυτή είναι μια βασική δομή για τους επαγγελματίες που πρέπει να μείνει εδώ, είχαμε απέναντί μας τον κύριο Κουτσογιανακόπουλο, την κυρία Μακρύ, τον κύριο Σταϊκούρα και άλλους, οι οποίοι μας μάλωναν και μας λέγανε λαϊκιστές. Γιατί στηρίζαμε επιχειρηματολογώντας ότι πρέπει να μείνει εδώ η περιφέρεια. Επίσης, πώς σαν πολίτης, σαν επαγγελματίας, σαν συνδικαλιστής, πώς βλέπετε σήμερα ακόμα αυτό που συμβαίνει, μιλάω για το κατόπιν ενεργειών μου, αν γίνεται κάτι αυτονόητο και κάτι πολύ μικρό, να βλέπουμε κάποιους να προσπαθούν από τους πολιτικούς μας να καπηλευθούν αυτό το αυτονόητο που μπορεί να γίνει. Ας λένε κατόπιν αδράνειάς μου στο μέλλον. Γιατί εδώ δεν υπάρχει καμία ενέργεια, υπάρχει απόλυτη αδράνεια. Και οι ενέργειες που γίνονται είναι εις βάρος της περιοχής μας.